yes, we have a fantastic goalkeeper, we have fantastic players, we have a very good team. It's normal when you have a team like Skoda Aksanti, it's normal. But first of all, we have to remember that was offside before to make the penalty. Was offside, Diogo was offside. But maybe when we play here in Karaskaki, the referee don't see this kind of situations. Το αριθμητικό πλεονέκτημα του Ολυμπιακού δεν μπορούσε να το εξασφαλίσει και το 3-1, κάτι που επέτρεπε στην Ξάνθη να απειλεί με φράγματα τους γηπεδούχους. Από την πλευρά της, η Σκόντα Ξάνθη εξέδωσε καυστική ανακοίνωση για την διαιτησία του Μιχάλη Γερμανάκου στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του, αναφέροντας: «Συγχαρητήρια για το ρεστάλ διαιτησία στο τελευταίο σας παιχνίδι, κύριε Γερμανάκου. Θα σας θυμόμαστε πάντα, μα πάντα. Η ενημέρωσή σας στο παιχνίδι το έδειξε κανάλι Εθνικής Εμβέλειας. Σας ευχόμαστε την επιτυχή καριέρα που είχατε στην διαιτησία, όπως δηλώσατε πριν το παιχνίδι, να την έχετε και στη μελλοντική σας επαγγελματική δραστηριότητα». Ναι, το 2-1, με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτός ο εκνευρισμός προς το τέλος του παιχνιδιού και μάλιστα όσο περνούσε ο χρόνος, ακόμα και όταν η Ξάνθη είχε μείνει με 10 παίκτες, φαινόταν καλύτερη μες στο γήπεδο και ομάδα που θα μπορούσε και να ισοφαρίσει. Μπορεί και να εκδικούσε και ισοπαλία, ίσως και την νίκη μες στο Καραϊσκάκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Όταν... Μια επίθεση της ομάδας του Ολυμπιακού πέναλτι για το πέναλτι το οποίο δόθηκε εδώ. Η κόκκινη κάρτα σωστή, το πέναλτι σωστό, όμως το ξεκίνημα της φάσης, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι offside. Εδώ λοιπόν είναι το ξεκίνημα της φάσης που κακώς δόθηκε. Εδώ ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα το οποίο έγινε από τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ είναι κόκκινη κάρτα, αυτά θα τα επισημαίνω κάθε Κυριακή. Γιατί για τόσο θέλουμε ακριβώς. Κοιτάξτε εδώ το πόδι, κοιτάξτε μια καμπύλη που έχει πάρει από την τάπα που πηγαίνει στην ποδοκλινική κάτω. Ακριβώς, τα κόκκινα. Και εδώ μια περίπτωση πέναλτι, η οποία η απερισκεψία του αμυντικού του Ολυμπιακού το πιάνει, τον κρατάει, τον πετάει κάτω, κοιτάξτε η μπάρα που πηγαίνει, ήταν πέναλτι. Το οποίο δεν δόθηκε κακώς από το διαιτητή. Εδώ λοιπόν ο ποδοσφαιριστής δεν έπρεπε κιόλας να κάνει αυτή την ενέργεια. Γιατί τον έχει πιάσει. Είναι δίπλα, βέβαια, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και είναι λάθος και δεν δόθηκε το πέναλτι αυτό. Εδώ βλέπουν λοιπόν τον τραβάει, δεν τον αφήνει να πάει να διεκδικήσει την μπάλα και έπρεπε να δοθεί παράβαση μέσα στην περιοχή. Είναι πέναλτι και δεν δίνεται από το διαιτητή αυτό εδώ το κράτημα. Ότι στην περίπτωση του κυρίου Γερμανάκου, ανεξάρτητα αν σταμάτησε τη διαιτησία, θα επέμβουν 1. Όλοι οι εισαγγελείς όλων των τμήματων της χώρας. 2. Σύσσωμος ο Άριος Πάγος. Και 3. Στρατός Ξηράς, πολεμική αεροπορία, πολεμικό ναυτικό, ειδικές δυνάμεις και ΜΑΤ. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Λέει, θα επέμβουν αυτοί που πρέπει όπως οφείλουν. Όχι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά για το ελληνικό κοινωνικό σύνολο.